Ουκρανός Ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του Κυβερνώντος Κόμματος της Ισπανίας, ο οποίος απάντησε στον κύριο Μηταράκη για κάποιο θέμα και του είπε: «Είστε η ελληνική κυβέρνηση είναι ακροδεξιά». Και εγώ λοιπόν εκεί του είπα ότι πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η κυβέρνηση είναι εκλεγμένη, είναι η κυβέρνηση δημοκρατική και εν πάση περιπτώσει, αν ο κύριος αυτός είναι τόσο ευαίσθητος με τους πρόσφυγες, καλά θα κάνει να εισηγηθεί στην κυβέρνησή του τον κύριο Σάντσεθ, στη σοσιαλιστική κυβέρνηση, να πάρει κάποιες χιλιάδες εκεί. Αλλά η ευαισθησία του κυρίου αυτού και πολλών άλλων εξαντλείται στο σημείο αυτό. Να κατηγορούν άλλες χώρες, να κατηγορούν την Ελλάδα, μια χώρα τόσο βασανισμένη και τόσο φορτωμένη με το ζήτημα το μεταναστευτικό. Όπου σηκώσαμε τεράστια βάρη, όλος ο ελληνικός λαός και η χώρα μας. Και όσοι από εσάς του ΣΥΡΙΖΑ έχετε την περιέργεια να δείτε πόσο σέβονται στην Ισπανία τα ανθρώπινα δικαιώματα και πόσο ο κύριος ο συγκεκριμένος είναι πολύ ευαίσθητος, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τα σύνορα Ισπανίας-Μαρόκο. Να βγάλετε ορισμένα συμπεράσματα. Λοιπόν, έρχομαι τώρα στα ζητήματα του νομοσχεδίου. Κυρίες και κύριοι, το 2000 παρουσίασα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς. Ήταν και αυτό ένα θέμα ταμπού εκείνη την εποχή. Και δεν τόλμαγε κανείς να το αγγίξει. Και έτσι λειτουργούσαμε μέχρι το 2002 με θεσμικό πλαίσιο των ταγμάτων ασφαλείας των δοσιλόγων της κατοχής. Και η Ελλάδα καταδικαζόταν πάντα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το ανατριχιαστικό θεσμικό της πλαίσιο. Τότε λοιπόν ο εισηγητής του τότε συνασπισμού δήλωσε ότι το νομοσχέδιο λύγει τα χέρια των αστυνομικών και ότι θα θρηνήσουμε θύματα και ότι θα αυξηθεί η αυθαιρεσία, ότι είναι ατελές και μη εφαρμόσιμο. Μέχρι σήμερα, πρέπει να σας πω, 18 χρόνια μετά, οι καταχρήσεις μηδενίστηκαν, οι καταδίκες στο ΕΣΔΑ εξαφανίστηκαν και κανείς δεν έχει παραπονεθεί για ατέλειες του νόμου. Εάν ακούγαμε το 2002 τότε το συνασπισμό, σήμερα θα είχε αθωωθεί ο Κορκονέας. Και μου θυμίζεται πολύ πραγματικά εκείνη την εποχή, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, επαναλαμβάνεται την ιστορία σαν φάρσα, σαν τραγωδία. Αμετανόητη και αμετακίνητη. Ξένη στην πραγματικότητα και ουσιωδώς αμέτωχη στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν έχω ακούσει ούτε μια φράση, ούτε μια πρόταση για το σχέδιο νόμου. Εδώ προσπαθούμε να χτίσουμε τη συνένεση και εσείς κατασκευάζετε συνθήματα. Εδώ πασχίζουμε να καλύψουμε ένα θεσμικό κενό και εσείς μονολογείτε κατηγόριες και κατάρες. Γιατί τι άλλο από κατάρες είναι ο χαρακτηρισμός για χουντικό νομοσχέδιο, τι άλλο από κατηγόριες είναι η σκοπιμότητα του νομοσχέδιου που υποβάλλεται για να κατασταλούν οι κοινωνικοί αγώνες που έρχονται. Δημοσιεύσατε και πίνακα όπου αντιστοιχούνται τα άρθρα του νομοσχεδίου με του προεδρικού διατάγματος, με του νομοθετικού διατάγματος της Χούντας. Ο καθηγητής Αλιβιζάτος το ονόμαζε αυτό αγυρτία. Εγώ σας λέω πως είναι καταχρηστικός και ο ανόητος τρόπος με τον οποίο συγκρίνεται όλα αυτά. Για να σας το αποδείξω, καταθέτω κι εγώ πίνακα που είναι το προεδρικό της Χούντας, το νομοσχέδιο του συγκεκριμένου, το σημερινό και η πρόταση Καμίνη. Οι ομοιότητες όπως τις μετράτε εσείς είναι πολλές. Δηλαδή ο Μανιτάκης, ο Αλιβιζάτος, ο επίτιμος πρόεδρος Βροντάκης, ο Καμένης από το νομικό οπλοστάσιο της δικτατορίας εμπνεύστηκαν για να φτιάξουν τη δική τους πρόταση νόμου. Το καταθέτω στα πρακτικά, μήπως πραγματικά και ντραπείτε για αυτόν τον παραλογισμό. Δεν συζητάτε λοιπόν, απλώς καταγγέλλετε. Και επειδή σας τρέφει η κατασκευή του εχθρού και η σύγκρουση, αδυνατείτε να δεχθείτε ένα νομοσχέδιο που στηρίζεται στην αμοιβαία αποδοχή και στην συνεργασία όπως ορίζει το Σύνταγμα. Η δημοκρατία φυγομάχησε όλα αυτά τα χρόνια όσο δεν ρύθμιζε αυτό το δικαίωμα. Και εσείς ζητάτε αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί. Η μη ρύθμιση γέννησε και γεννά ανισότητες και ξυπνά κοινωνικό ανταγωνισμό. Αλλά αυτές οι ανισότητες δεν σας αφορούν. Η διατάραξη, όπως λένε κάποιοι από εσάς, είναι σύμφυτο στοιχείο του δικαιώματος αυτού. Στους μαγαζάτορες και στις ουρές τους δρόμους να τα πείτε αυτά, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην συζητείτε το νομοσχέδιο,
επειδή το θέμα είναι ταμπού για σας, εντελώς προσχηματικά φτιάξατε μια θεωρία συνωμοσίας περί εσπεσμένης κατάθεσης. Και επιμένετε, παρόλο που γνωρίζετε, και σας το επαναλαμβάνω πάλι, πως απλώς τα έκτακτα μέτρα για την πανδημία είναι αυτά που καθυστέρησαν την κατάθεσή του. Εξάλλου, για το φαντασιακό μαζικό κίνημα του φθινοπόρου που ονειρεύεστε όπως ο πεινασμένος στα καρβέλια, όλες οι προϋποθέσεις του νόμου καλύπτονται. Διανοείται κανείς ή υπονοείται, πάση περιπτώσει με κάποιο τρόπο, ότι από το νομοσχέδιο αυτό θα απαγορευθούν μαζικές διαδηλώσεις? Πού το λέει αυτό, πού το γράφει αυτό? Το γράφει στο δικό σας το μυαλό και στην αντίληψή σας που έχετε για το πώς νομοθετούμε εδώ μέσα και την αντίληψή σας πώς ασκείται η πολιτική και πώς γίνεται η πολιτική αντιπαράθεση. Το επιχείρημα περί φήμωσης λοιπόν είναι πραγματικά προσχηματικό και έολο. Δεν αναρωτηθήκατε καν πριν αρχίσετε τις κατάρες και τα αναθέματα τι ισχύει και στις άλλες χώρες. Στις μεγάλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες. Καταθέτω στα πρακτικά το τι ισχύει στις άλλες χώρες. Ασχολήθηκαν και άλλοι συνάδελφοι εδώ, η κυρία Βούλτευση προηγουμένως. Ωστόσο, θέλω να σας δώσω και κάτι άλλο. Υπάρχει η απόφαση 2444 του 2002, η υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με επικεφαλής την κυρία Φρασουά Τουλκέν, η οποία είναι διάσημη σε όλη την Ευρώπη, ότι είναι μια αδέκαστη δικαστής. Αυτή δίκασε λοιπόν μια προσφυγή την οποία έκαναν 40 σύντροφοί σας το 2002 και η απόφαση βγήκε το 2011. 46 σύντροφοί σας, μεταξύ των οποίων και ο Αλέξης Τσίπρας, είχαν πάει τότε στη Γένοβα. Και τότε λοιπόν στη Γένοβα συνέβησαν τα εξής πράγματα. 18 Ιουλίου του 2001, οι 46 μαζί με άλλους 800 Έλληνες της Επιτροπής για τη Διαδήλωση στη Γένοβα, την G8, πήραν το ferry boat στην Πάτρα ώστε να μεταβούν στην Ανκόνα. Οι 46 υποστηρίζουν ότι όταν έφτασαν στην Ανκόνα, τι λένε στον δικό γραφό τους δηλαδή, η αστυνομία μπήκαν σε 18 πούλμαν στη Γένοβα. Ξαφνικά η αστυνομία, τα τρία αυτοκίνητα στα οποία επέβαιναν, τους οδήγησαν πίσω στο λιμάνι. Υποστηρίζουν ότι επειδή αρνήθηκαν να επιβαστούν, η αστυνομία, οι δικές δυνάμεις τους πυρεκύκλωσαν, τους έδιραν, τους οδήγησαν με τη βία στον γκαράζ του πλοίου και τους ξαναέδιραν. Τελικά υποχρεώθηκαν να γυρίσουν στην Πάτρα. Αυτό είναι το ιστορικό. Διαβάζω το ιστορικό. Σε περίληψε. Η αστυνομία αρνείται την εκδοχή περί βιοπραγιών. Θα τελειώσω, κύριε Πρόεδρε. Και λέει ότι οι ίδιοι συμφώνησαν να γυρίσουν στην Ελλάδα, αλλά ήθελαν να ασκήσουν παθητική αντίσταση κατά της αστυνομίας για να τους δει η τηλεόραση. Όταν οι αστυνομικοί τους αρνήθηκαν, άρχισαν να πετάνε πυροσβεστήρες, μπουζόκλειδα και άλλα αντικείμενα κλπ. Η συνθήκη Σέγκεν είχε προσωρινά ανασταλεί, ώστε να μην εισέλθουν επικίνδυνα άτομα στην Ιταλία, κατά την απόφαση πάντα. Το δικαστήριο, κατά πλειοψηφία, έκρινε απαράδεκτα τα αιτήματα, των προσφευγόντων δηλαδή, θεωρώντας ότι το Ιταλικό κράτος λειτουργήσε σύνομα, διότι περιόρισε το δικαίωμα των ετούντων, επειδή υπήρχε κίνδυνος διατάραξης της δημόσιας ασφάλειας. Αυτά συνέβαιναν στην Ευρώπη. Έτσι. Επειδή μιλάτε για χούντες, αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη. Συμβαίνουν στη Σουηδία, στη Γαλλία και σε μια άλλες χώρες. Αφήστε λοιπόν τα περί χούντας, γιατί... Σας παρακαλώ. Εσείς λειτουργούσατε όλα αυτά τα χρόνια μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μην επιχειρείτε τώρα να αποστείτε από όλη την νομοθεσία. Παρακαλώ, το καταθέτω. Σας παρακαλώ. Τελειώνω λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας προτρέπω, σας προτρέπω να ξαναδείτε το νομοσχέδιο και να ενημερωθείτε. Ο κόσμος δεν άρχισε και δεν τελειώνει στην Κουμουνδούρου, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βρήκατε μια κουβέντα να πείτε για το γεγονός ότι ο νόμος αυτός ενημερώνει τους πολίτες με πλατφόρμα η οποία θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση για να κατευθύνει τους πολίτες σε εναλλακτικές διαδρομές. Μήπως δεν σας ενδιαφέρουν όσοι διαδηλώνουν?
Μήπως να τιμωρούνται όσοι δεν συμμετέχουν. Μην περιμένετε ότι ο νόμος δεν θα εφαρμοστεί, σας το ξαναλέω. Μην ελπίζετε ότι τάχα θα βρεθεί ένα νέο πεδίο ασκήσεων ανυπακοής με την πραγματοποίηση συγκεντρώσεων χωρίς εφαρμογή των νόμιμων διαδικασιών. Όπως και με το άσυλο. Όπως και με τις πλατείες που ήταν κατηλημένες από διάφορα στοιχεία τα οποία ταλαιπωρούσαν και βασάνιζαν τους ανθρώπους. Η κοινή λογική θα επικρατήσει. Και κλείνω με το κυριότερο. Η δημοκρατία, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, η δημοκρατία της συμμετοχής, η δημοκρατία του σεβασμού, της ανοχής και της συνεργασίας, η δημοκρατία της γόνιμης αντιπαράθεσης και της διαβούλευσης, για την οποία πασχίζουμε εδώ μέσα και στην οποία δυστυχώς δεν συμμετέχετε, αυτή η δημοκρατία θα νικήσει. Γιατί θέλουμε να πάμε μπροστά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Τζανακόπουλος για 2 λεπτά, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Χρυσοχοίδης μας κατηγορεί εδώ για το γεγονός ότι δήθεν δεν συμμετέχουμε στον κοινοβουλευτικό διάλογο τη στιγμή που ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, δεν έχει διαβάσει ούτε καν το νομοσχέδιό του. Δεν έχει διαβάσει το νομοσχέδιό του. Με αυτά που βγήκε και είπε τώρα, φαίνεται ότι ξανακάνει το ίδιο λάθος. Και το δεις εξ αμαρτίνου κανδρόσοφου. Λοιπόν, η διάλυση δημόσιας υπαίθριας συνάθρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη δύναται να διαταχθεί εάν πραγματοποιείται χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα κτλ. Τι μας λέτε, κύριε Χρυσοχοίδη, ότι εδώ το νομοσχέδιο δεν ορίζει και δεν προβλέπει διάλυση διαδήλωσης? Ποιον κοροϊδεύετε? Ποιον κοροϊδεύετε? Νομίζετε ότι και εμείς δεν διαβάζουμε όπως δεν διαβάζετε εσείς? Λοιπόν, δεύτερο πράγμα. Τι ήρθε εδώ ο κύριος Χρυσοχοίδης και μας είπε? Και στην πραγματικότητα επιβεβαίωσε μέχρι την τελευταία λέξη της την ομιλία μου. Ήρθε και υπερασπίστηκε τις πρακτικές της κυβέρνησης Μπερλουσκόνη, κύριε Χρυσοχοίδη, το 2002 στην Ιταλία, στα πλαίσια της διαδήλωσης, της μεγάλης αντιπαγκοσμιοποιητικής διαδήλωσης της Γένοβα. Χαίρομαι, κύριε Χρυσοχοίδη, που γίνατε όψιμα εκτός από οπαδός της νεοδεξιάς και οπαδός του κυρίου Μπερλουσκόνη και των πρακτικών τις οποίες ο ίδιος επέλεξε και ο ίδιος επέβαλε κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στη Γένοβα. Όμως, κύριε Χρυσοχοίδη, κάτι ξεχάσατε να πείτε. Ότι όσες προσπάθειες και να έκανε ο κύριος ο Μπερλουσκόνη, ο τότε Ιταλός Πρωθυπουργός, να διαλύσει τη διαδήλωση στη Γένοβα, η διαδήλωση στη Γένοβα έγινε, κύριε Χρυσοχοίδη. Καταλάβατε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι οι διαδηλώσεις, όσο κι αν προσπαθήσετε να τις διαλύσετε, θα γίνονται, διότι η δημοκρατία ζει στις διαδηλώσεις και στις συγκεντρώσεις. Δεν αναστενάζει, όπως με ανατριχιαστικό τρόπο τολμήσατε να πείτε στην πρώτη σας ομιλία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τζανακόπουλε. Παρακαλώ, ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν θα μου ξεφύγετε. Δεν θα λέτε ψέματα εδώ πέρα. Το νομοσχέδιο υπάρχει, το κείμενο σε όλους εδώ μπροστά. Το άρθρο που διαβάσατε έχει και άλλα πράγματα μέσα. Και λέει ότι απαγορεύεται υπό την επιφύλαξη του άρθρου που αναφέρεται στις αυθόρμητες και τις έκτακτες, δηλαδή ότι νομοποιούνται όλες αυτές οι συγκεντρώσεις. Άρα λέτε ψέματα. Και το δεύτερο ψέμα που λέτε είναι ότι αναφέρεστε στον Μπερλουσκόνη. Εγώ δεν αναφέρομαι στον Μπερλουσκόνη. Εγώ αναφέρομαι στο Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Κύριε Τζανακόπουλε, σας παρακαλώ. Κύριε Τζανακόπουλε. Αναφέρομαι στο Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το πιο έγκυρος, ο πιο έγκυρος θεσμός για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα. Σας παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Όχι, κύριε Ραγκούση, σας... Όχι, κύριε Ραγκούση. Μίλησε ο κύριος Τζανακόπουλος. Ελάτε, κύριε Λιβανέ. Το λόγο έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Σπυρίδων Ιβανός. Κύριε Ραγκούση, σας παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ραγκούση, δεν σας έδωσε το λόγο. Σας παρακαλώ. Κύριοι βουλευτές. Κύριε Ραγκούση, σας παρακαλώ. Κύριε Ραγκούση, μιλάει ο συνάδελφός σας. Δεσμευτήκαμε για ένα συγκεκριμένο δημοκρατικό και φιλελεύθερο πλαίσιο για τις διαδηλώσεις. Σήμερα
ένα χρόνο μετά, κλείνουμε μια ιστορική εκκρεμότητα ψηφίζοντας τον νόμο